Ένα απίστευτο σκηνικό σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης στην περιοχή του Ζωγράφου με θύμα μια νεαρή γυναίκα. Δύο νεαροί άντρες, ο 26χρονος πρώην της μαζί με ένα φίλο του, μπούκαναν στο διαμέρισμά της και επιχείρησαν να τη στραγγαλίσουν. Το θύμα, η Στεφανία Γιαννάκου, περιέγραψε στο πρωτοθέμα.gr τις εφιαλτικές στιγμές που έζησε. Γύρω στις 3 τα ξημερώματα άκουσα κάποιον να χτυπάει το κουδούνι. Ήταν ο πρώην σύντροφός μου με τον οποίο έχουμε χωρίσει εδώ και 4 χρόνια. Όμως κρατάμε κάποιες επαφές σε φιλικό επίπεδο. Αυτό όμως που δεν είδα ήταν ο φίλος του, ο οποίος είχε κρυφτεί πίσω από κάτι γλάστρες, με αποτέλεσμα όταν άνοιξα την πόρτα να εισβάλλουν και οι δύο στο διαμέρισμά μου. Με τεράστια ψυχική δύναμη η κοπέλα κατάφερε να απεγκλωβιστεί, να πάρει το κινητό της τηλέφωνο και να καλέσει την αστυνομία. Το παράδοξο είναι ότι το θύμα βρίσκεται στα κρατητήρια μαζί με τους δύο δράστες. Ο λόγος είναι ότι και εκείνοι κατέθεσαν μήνυση εναντίον της για ξυλοδαρμό. Κάποιες αμοιχές στα χέρια μετά την καταγγελία για εισβολή τους στο διαμέρισμα παρουσιάστηκαν από τους δράστες ως ένδειξη ξυλοδαρμού.